Μαζί σας λύνουμε απορίες και σπάμε στερεότυπα για να αλλάξουμε την οτροπία και τη στάση μας ως προς την διαφορετικότητα. Αφού έχεις αυτιά, γιατί δεν ακούς? Τα αυτιά μου θα εμφανίσουν, είναι τα τελικά σου, αλλά το θετικό ότι δεν λειτουργεί. Οπότε, φαίνομαι τελικά, είχα αυτιά, αλλά δεν λειτουργεί. Ο ΣΚΕΠ είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2008. Σκοπός μας, η κοινωνική ένταξη των ανθρώπων με αναπηρία, για να δημιουργήσουμε μαζί μια κοινωνία όπου όλοι θα αισθάνονται αποδεκτοί και χρήσιμοι. Τι συμβαίνει όταν συναντάμε έναν άνθρωπο με αναπηρία στον δρόμο? Συνήθως γυρνάμε την πλάτη και δεν κοιτάμε. Εμείς στον ΣΚΕΠ κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Σας λέμε να κοιτάξετε, να ρωτήσετε, να μάθετε. Θυμάμαι μια φορά που είχαμε πάει σε ένα σχολείο, από τα πρώτα σχολεία που είχα πάει, με ρωτούσαν τι δεν μπορώ να κάνω και τους απάντησα με ερώτηση τι πιστεύετε ότι δεν μπορώ να κάνω. Και θυμάμαι ένα παιδί είχε πει ότι είμαι σίγουρος ότι δεν μπορείς να παίξεις κάποιο μουσικό όργανο. Και του λέω, έχεις κιθάρα. Και επειδή ήταν νομίζω το μουσικό σχολείο του Γέρακα, πρέπει να ήταν τη Παλίνη, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, είχανε και μου έφερε και τους έπαιξα. Και είχαν μείνει λίγο με το στόμα ανοιχτό, γιατί όντως τους ήταν πολύ ξένο όλο αυτό και ήταν πολύ εντυπωσιακό που μπορούσα και έπαιζα. Θυμάμαι πρέπει να είχα παίξει την εισαγωγή του Nothing Else Matters. Πώς αντέδρασαν όταν έμαθαν για την αναπηρία σου? Σίγουρα ήταν σοκ στην αρχή. Για κάθε γονιό, όταν του λένε ότι το παιδί του θα γεννηθεί χωρίς δάχτυλα και στα χέρια και στα πόδια. Αλλά αποφάσισαν να μου δώσουν όλη την αγάπη που μπορεί να είχαν. Οπότε το ότι δεν ντράπηκαν ποτέ οι γονείς μου για μένα και το ότι δεν με έκρυψαν ποτέ από τον κόσμο, με βοήθησε μεγαλώνοντας να μην τραπώ κι εγώ και να μην κρυφτώ. Ναι. Από το 2008 διεξάγουμε εκπαιδευτικά προγράμματα εξοικείωσης με την αναπηρία σε σχολεία και πανεπιστήμια που τελούν υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, υλοποιούνται από στελέχη του ΣΚΕΠ με και χωρίς αναπηρία και παρέχονται δωρεάν. Αν ήμουν στην ηλικία σου, θα μπορούσα να είμαι συμμαθητή σου? Ναι. Σίγουρα? Ναι. Ναι. Και τα υπόλοιπα παιδιά πώς θα μου φερόντουσαν? Θα με κάναν παρέα ή θα τους φαινόμουν πολύ περίεργος και θα με αφήναν στην άκρη να είμαι μόνος μου? Νομίζω ότι στην αρχή θα ήταν λίγο περίεργο, αλλά στο τέλος θα σε ξέρανε και θα σε συμπαθούσαν και θα σε παίζαν. Ωραία, έχεις δίκιο. Στην αρχή είναι λίγο περίεργο. Όταν με βλέπεις, εσύ είναι γιατί αυτός έχει ρόδες. Ναι. Αλλά μετά από λίγο θα με γνωρίζατε. Ναι. Και θα με συμπαθούσαν όλοι. Δεν είναι απαραίτητο όλοι να σε συμπαθούν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κάποιοι θα με συμπαθούσανε γιατί θα ταιριάζαμε. Κάποιοι δεν θα με συμπαθούσανε γιατί δεν θα ταιριάζαμε. Ναι. Όταν κάποιος έχει αναπηρία, δεν είναι απαραίτητο να το συμπαθήσεις ούτε να μην το συμπαθήσεις. Απλά είναι απαραίτητο να το γνωρίσεις. Τα τελευταία 12 χρόνια υλοποιούμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο» στο σχολικό πλαίσιο και σε διδακτική ώρα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τους δίνει την δυνατότητα να προσεγγίσουν την καθημερινότητα ενός νέου με αναπηρία μέσα από έναν αυθόρμητο και ειλικρινή διάλογο. Ακούνε πραγματικές ιστορίες ανθρώπων που βρήκαν λύσεις στα δικά τους εμπόδια και τρόπους για να νικήσουν τις αντικσότητες. Αφυπνήσαμε και εκπαιδεύσαμε 150.000 μαθητές και φοιτητές.
Οργανώσαμε διαδραστικά εργαστήρια με συμμετοχή 18.000 νέων με και χωρίς αναπηρία. Και υλοποιούμε 10 εκπαιδευτικά προγράμματα ανασχολική εβδομάδα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΣΚΕΠ «Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο» έχει αξιολογηθεί μέσα από μια ποιοτική ανάλυση, η οποία διεξήχθη σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο στόχος αυτής της ποιοτικής ανάλυσης ήταν να αποτυπώσει την επίδραση του προγράμματος στους μαθητές και στις μαθήτρες που συμμετείχαν. Και τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλά. Ουσιαστικά έδειξαν ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνεισφέρει στην αλλαγή της στάσης, της συμπεριφοράς, αλλά και των συναισθημάτων των μαθητών ως προς την αναπηρία. Τελικά, θεωρείς ότι είναι καλό που υπάρχει ο ΣΚΕΠ? Θεωρώ ότι θα ήταν, ότι καλό θα ήταν να μην υπήρχε. Να μην χρειαζόταν να υπάρχει, ακριβώς, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι τα παιδιά και γενικότερα ο κόσμος είναι εξοικειωμένοι με την αναπηρία, βοηθάνε στην ομαλή ζωή των ανθρώπων με αναπηρία, ότι υπάρχει μια ισότητα, αλλά δεν υπάρχει δυστυχώς όλο αυτό. Η εκπαίδευση είναι το πιο δυνατό όπλο με το οποίο μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο. Νέλσον Μαντέλα.